Την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η ομάδα της Αναγέννησης στην Ιερά Πετρά, καθώς οι πρωταθλητές Λασιθίου ολοκλήρωσαν την ολική ανατροπή των δεδομένων στο δεύτερο γύρο του 14ου ομίλου Κρήτης, όπου με 3 σερί νίκες μετέτρεψαν τη συγκομιδή του 1 βαθμού σε 10 και κατέκτησαν την πρώτη και μοναδική προνομιούχα θέση της βαθμολογίας. Ήρθαμε εδώ να διασκεδάσουμε, να χαρούμε ένα γεγονός το οποίο ζητούσαμε και προσπαθούσαμε έναν ολόκληρο χρόνο. Ευχαριστούμε τους ποδοσφαιριστές, ευχαριστούμε τον κόσμο. Ελπίζουμε στην Ιερά Πέτρα το ποδόσφαιρο να ανέβει σε επίπεδα που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να παρακολουθούν ένα καλό ποδόσφαιρο. Είναι η μέρα χαράς. Ήρθαν εδώ οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι της Αναγέννησης που βοήθησαν όλο τον χρόνο να γλεντήσουν και να νιώσουμε αυτή τη χαρά που είναι πράγματι μεγάλη χαρά για μια ομάδα, για τους ποδοσφαιριστές που ανταμείβονται οι κόποι και το μόχθος ολόκληρης της χρονιάς. Θα προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε, να γλεντήσουμε, να το χαρούμε αυτό που πετύχαν τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές και μετά θα δούμε με προγραμματισμό και σωστό πρόγραμμα τι θα γίνει την επόμενη σεζόν για να μην είμαστε ένα πυροτέχνημα που θα σβήσει. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη για τα παιδιά. Βρεθήκαμε από κάποιες στιγμές που ήταν άτυχες να είμαστε σχεδόν τελειωμένοι στα μπαράζ, να είχαν οι κόποι μας στο πρωτάθλημα του Λαστίου που είχαμε τερματίσει πρώτοι. Όμως βρήκαν τις δυνάμεις οι ποδοσφαιριστές, το ψυχικό κουράγιο να κάνουν μια αντεπίθεση στα τελευταία παιχνίδια και να βγουν πρωταθλητές στην Κρήτη και να πάνε στην επόμενη εθνική κατηγορία. Ευχαριστούμε όλους, ειδικά τον πρόεδρο, τον κύριο Αντολιωτάκη, με τη συμπαράστασή του, με τους συμβούλους οι οποίοι δώσανε όλες τους δυνάμεις, ηθικές και υλικές, με τους φιλάθλους που μας συμπαραστάθηκαν και τους ευχαριστούμε όλους. Η επιτυχία είναι για όλους, είναι η προσπάθεια όλων που ανταμείφθηκε στο τέλος με μια επιτυχία. Είμαστε χαρούμενοι, ευχαριστημένοι και θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξει για την επόμενη κατηγορία.